σύμφωνα με βίντεό μας, αναφέραμε ότι μία από τις αποκαλούμενες 7 αδελφές εταιρείες, η BP, αποχώρησε πλήρως από την Τουρκία μετά το 1912, προεξοφλώντας πιθανόν σοβαρές εξελίξεις με τη χώρα, αυτήν σχετικά με τις προθέσεις της για τους BRICS και τα άγνωστα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα, ένας σημαίνων Ρώσος αξιωματούχος επικεφαλής της Επίτροπης του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου για την Πολιτική Πληροφοριών, Αλεξέη Πούσκοφ, μίλησε για κίνδυνο συγκρούσεως Τουρκίας και ΝΑΤΟ και σίγουρα κάτι παραπάνω γνωρίζει ο ίδιος από τους κοινούς θνητούς σε πολλές χώρες ως επικεφαλής μια τόσο σημαντικής υπηρεσίας στη Μόσχα. Για τον ΝΑΤΟ, ο κίνδυνο μια μεγάλη σύγκρουση με την Τουρκία σχετικά με την αίτηση για την ένταξη στο BRICS είναι απαράδεκτο λόγω τη βασική θέση τη Άγκυρα στη Μέση Ανατολή. Αλλά ο έλεγχο στα στενά του Βοσπόρου είναι πιο πολύτιμο για τον ΝΑΤΟ από το ίδιο τον ΝΑΤΟ, ανέφερε ο Πούσκοφ. Πρόσφατα, ο βοηθό του Προέδρου τη Ρωσία, Γιούρι Ουσάκοφ, επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία έχει υποβάλει αίτηση για πλήρη συμμετοχή στο BRICS και η αίτηση είναι υπό από το Κρεμλίνο και άλλε χώρε. Ο κίνδυνο μια μεγάλη σύγκρουση με την Τουρκία είναι απαράδεκτο για το ΝΑΤΟ λόγω τη βασική θέση τη Τουρκία στη Μέση Ανατολή και του ελέγχου τη στα στενά. Κατά μια έννοια, η Τουρκία είναι πιο πολύτιμη για το ΝΑΤΟ από το ΝΑΤΟ για την Τουρκία, έγραψε ο Πούσκοφ στο κανάλι του στο Telegram. Επιμένουν βαθύ κράτο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σε μια κατάσταση όπου μια χώρα του ΝΑΤΟ ετοιμάζεται να εισέλθει στου BRICS, αυτό θα ήταν σκάνδαλο και πρόκληση για τη Δύση. Ω εκ τούτου, ζητούν να ληφθούν μέτρα κατά τη Τουρκία προκειμένου να τεθεί στον σωστό δρόμο, ανέφερε ο ίδιο. Η Τουρκία βρίσκεται σε ένα μεγάλο και δύσκολο σταυροδρόμι, προετοιμαζόμενη να διαβεί του Ρουβίκονα και να εφαρμόσει εντελώ ανεξάρτητη πολιτική από τι Ηνωμένε Πολιτείε, για πρώτη φορά μετά το 1918 και την πτώση τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Ερντογάν θα αναγκαστεί πιθανόν είτε να αποχωρήσει αξιοπρεπώς από την αίτησή του για τους Μπρίξ, πράγμα δύνατο για την Οθωμανική φιλοσοφία του, σε μια επανάληψη της υπόθεσης των S-400, είτε να δεχτεί μια πολυμέτωπη επίθεση σε όλους τους τομείς με στόχο όχι μόνο την πτώση του καθεστώτος του από την εξουσία, αλλά την πολυετή φυλάκιση του ίδιου. Το τι θα κάνει πραγματικά ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται από τις κινήσεις του με την αίτηση στους Μπρίξ. Δεν την ήξερε κανένας ούτε οι ίδιοι υπουργοί του, διότι ο ίδιος πιθανόν έκρινε ότι η εποχή της παντοδυναμίας των ΗΠΑ διεί και ανατέλει η εποχή της Κίνας και των συμμάχων της. Σύμφωνα με τον γνωστό Αμερικανό αναλυτή και πρώην σύμβουλο του Πενταγώνου, Μάικλ Ρούμπιν, μπορεί στα χαρτιά η Τουρκία να έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα, όμω, αυτή είναι μια μέτρηση χωρί νόημα, αναφέρει γνωστό μέσο μαζική ενημέρωση. Στα χαρτιά, τα περιουσιακά στοιχεία που φέρνει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ είναι μεγάλα. Η Τουρκία κατέχει τη δεύτερη θέση σε αριθμό ενόπλων δυνάμεων μετά τι ΗΠΑ και διαθέτει περισσότερο ενεργό στρατιωτικό προσωπικό, μεγαλύτερο από τη Γερμανία και την Ιταλία μαζί. Στην πραγματικότητα αυτή η μέτρηση είναι άσχετη. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι όμως το μέγεθος ενός στρατού, αλλά η προθυμία να τον χρησιμοποιήσει όταν το ΝΑΤΟ σχεδιάζει επιχειρήσει, καλεί εκπροσώπου των μελών του να αναφέρουν λεπτομέρω τι θα συνεισφέρουν. Εάν η Τουρκία αποφασίσει ότι θα προσφέρει μόνο 6 μηχανικού οχημάτων, αλλά το Λουξεμβούργο θα παρέχει 100 στρατιώτε, ποια χώρα θα ήταν πιο σημαντική. Μια καλοήθη, φιλοδυτική Τουρκία θα μπορούσε να συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, αλλά σήμερα η Τουρκία αποτελεί βάρο και όχι περιουσιακό στοιχείο τη Δύση. Είναι καιρό να αξιολογήσουμε ρεαλιστικά την Τουρκία. «Θα πρέπει να κρίνουμε την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ όχι με γνώμονα τα θεωρητικά πλεονεκτήματα που μπορεί να συνεισφέρει Άγκυρα, αλλά μάλλον από τη συμπεριφορά της». Ομοίω, σε ό,τι αφορά και τη βάση μα στο Inchirlik, πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διότι δεν αξίζει πλέον το τίμημα που πληρώνουμε στην Τουρκία. Εναλλακτικέ λύσει υπάρχουν σε Ελλάδα και Ρουμανία, μπορούν να αναπαράγουν τα ωφέλη που έχουμε από την σημερινή βάση του Inchirlik στην Τουρκία για προβολή δύναμη με το λιγότερο κόστο. Ο επαναπροσανατολισμό μα προ την Αρμενία μπορεί να προσφέρει μια νέα ευκαιρία για τον εντοπισμό εκτοξεύσεων πυράβλων τόσο από το Ιράν όσο και από τη Ρωσία. Ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε παρήχαν ηθική υποστήριξη στι προσπάθειε της Αρμενία να απεκλωβιστεί από τη σφαίρα επιρροή τη Ρωσία, οι υψηλοί μα έπαινοι δεν προστάτευσαν την Αρμενία από τη ρωσική εκδίκηση. Ωστόσο, μια μεγαλύτερη στρατηγική επένδυση στην Αρμενία για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη εταιρική σχέση της Γαλλίας θα μπορούσε να αποφέρει μεγάλα κέρδη στην ευρωπαϊκή άμυνα. Η υποστήριξη για την κατάρρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα μπορούσε επίσης να μειώσει τη στρατηγική σημασία των βάσεων του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τόνισε ο ίδιος μεταξύ άλλων. Η είναι το Κρεμλίνο με τη στάση τη Τουρκία έναντι τη Ρωσία σε πολλέ περιοχέ και ειδικά στη Μαύρη Θάλασσα, στην οποία διακυβεύεται το μέλλον του πολέμου και τη κόντρα Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσία. Την αποκάλυψη αυτή κάνει ω ειδικό και σύμβουλο του Υπουργείου Άμυνα τη Ρωσία, Κωνσταντίν Ολσάνσκι. Ο ίδιο τονίζει ότι ο Ρετζέπτα Γι Περντογάν επιδεικνύει για άλλη μια φορά τη μαεστρία του στην πολιτική ευελιξία. Πολιτική κυβίστηση λέγεται στην Ελλάδα. Στη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των χωρών Σκο στην Αστάνα, ο Ερντογάν κάλεσε το Ρώσο ηγέτη στην Τουρκία. Υποσχέθηκε ότι η χώρα του θα κατασκευάσει με ρωσικά χέρια έναν ακόμη νέο πυρηνικό σταθμό, θα αγοράσει περισσότερο φυσικό αέριο και γενικά θα αυξήσει τον διμερή εμπορικό κύκλο εργασιών στα 100 εκατομμύρια δολάρια. Την ίδια στιγμή όμω, ο Ερντογάν ενισχύει τι σχέσει με τι χώρε του ΝΑΤΟ, έχοντα επιθετικά σχέδια για τη Μαύρη Θάλασσα. Την παραμονή τη Συνόδου Κορυφή των Χωρών τη Συνθήκη τη Αγκάη έγινε γνωστό ότι η Τουρκία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία συγκροτούν από κοινού ναυτική δύναμη εναντίον της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Η υπάρχουσα ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα είναι επαρκής, αλλά οι Τούρκοι έχουν άλλα σχέδια. Η νέα ειδική ομάδα του ΝΑΤΟ διοικείται από τον υποναύαρχο του τουρκικού ναυτικού Ιουσούφ Ακιούς και η ναυαρχίδα της κοινή ναυτικής δυνάμεως θα είναι το τουρκικό πλοίο υποστήριξης TCG-USB, Kangor Dermos. Επίση, αποφασίστηκε να διενεργηθούν τρει ασκήσει στη Μαύρη Θάλασσα για το 2024. Ρώσοι και δυτικοί αναλυτέ δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι η προσέγγιση των χωρών του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα σχετίζεται άμεσα με την εφαρμογή του πολέμου στην Ουκρανία και την Ρωσία. Ο αντινάβαρχο Μιχαήλ Παναϊτ, αρχηγό των Ρουμανικών Ναυτικών Δυνάμεων, στην πραγματικότητα δεν το κρύβει. Ο ίδιο αναφέρει σε ενημέρωση σε δημοσιογράφου ότι η νέα ειδική ναυτική ομάδα, όχι μόνο ενισχύει τι συλλογικέ επιχειρησιακέ μα ικανότητε, αλλά θα βοηθήσει επίση στην επίλυση μια σύγκρουση στην περιοχή μα που ανάγκασε τα τρία παράκτια κράτη του ΝΑΤΟ να κινητοποιηθούν για να εξασφαλίσουν την ελευθερία ναυσιπλοεία με σεβασμό στη Σύμβαση του Μοντρέ. Κατέληξε ο ίδιο. Η Μαύρη Θάλασσα είναι στρατηγική σημασία για το ΝΑΤΟ, ανέφερε ο αποστράτηγο Αμερικανό Ναύαρχο Τζέιμ Σταυρίδη, πρώην διοικητή των Κοινών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ, ο οποίο έγραψε ότι η Μαύρη Θάλασσα θα γίνει η κύρια αρένα σύγκρουση μεταξύ Ρωσία, Ουκρανία και ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντα το τεράστιο παιχνίδι που διαδραματίζεται στην περιοχή αυτή την οποία συνδέει το Αιγαίο Πέλαγο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.